Αποέλ Ρεάλ. So, ladies and gentlemen, welcome to Nyon and to the House of European Football, where we are ready to make the draws for the quarterfinals and semifinals of the 2011-12 UEFA Champions League. Σίγουρα είμαστε ενθουσιασμένοι που γίνανε σε αυτή την κλήρωση. Τον 8, όλοι οι αντιπροσώποι των άλλων ομάδων ήρθαν προσωπικά και μας συγχάρηκαν. Πήραμε αυτό που πιστεύω πανάξια κέρδισε το ΑΠΟΕΛ. Το σεβασμό και την εκτίμηση όλων αυτών των εκτάλλων. Μόνο όταν είσαι εκεί καταλαβαίνεις ότι πράγματι είμαστε στους 8, το αισθάνεσαι. Οι ηθήνοντες της UEFA είχαν προετοιμαστεί για να δουν τους παράγοντες του ΑΠΟΕΛ για την κλήρωση των 16, αφού η ομάδα έδειχνε με την πορεία της ότι θα προκριθεί. Πώς υποδέχθηκαν όμως τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ομάδας για την κλήρωση των προημιτελικών? Με έκπληξη, δηλαδή όλοι δεν πίστευαν ότι είμαστε πάλι εκεί. Βεβαίως είμαι σίγουρος και στην προηγούμενη και σε αυτήν ότι όλοι ήθελαν να κληρωθούν μαζί μας. Και ενώ στην Ιόνια αντιπροσωπεία της κυπριακής ομάδας την χάνει εγκάρδιας υποδοχής, στην Κύπρο παράγοντες και φίλοι του ΑΠΟΕΛ έχουν μαζευτεί μαζί με δημοσιογράφους για να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση από τη τηλεόραση. Στα πηγαδάκια, οι προβλέψεις δίνουν και παίρνουν. Η αγωνία βρίσκεται στο κόκκινο και η συγκίνηση φουντώνει ακόμη περισσότερο. Ο ΑΠΟΕΛ περιμένει το όνομα της ομάδας που θα αντιμετωπίσει για τα προημιτελικά του Champions League. Στις 1 το μεσημέρι, ο Ινφαντίνο, Γενικός Διευθυντής της UEFA, καλωσορίζει τις 8 ομάδες που έμειναν ζωντανές μέχρι στιγμής. Και η τηλεοπτική κάρτα με το όνομα του ΑΠΟΕΛ, ανάμεσα στα μεγαθύρια της Ευρώπης, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία. Βλέπεις διαφημίσεις στο Champions League, στο Sky, στην τηλεόραση και διαφήμιζε ο Φάμπρεκας, ο Μέση, ο Ρονάλτο, ο Ριμπερί και ο Έτο με ο Μαντούκα. Ήταν απίστευτα τα συναισθήματα, ήταν... Ζούσαμε βασικά έναν όνειρο 267 ημερών. Ο Μπράιτνερ, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του γερμανικού ποδοσφαίρου και πρεσβευτής του τελικού του Μονάχου, καλείται να απαντήσει για το ποια ομάδα έχει ξεχωρίσει σε αυτή την περίοδο. Και η απάντησή του δεν ήταν και τόσο αναμενόμενη. For me, there's no doubt that we got already at this time of the season the team of the year, Apoel Nicosia. Είναι χαμόγελο, μια θα έλεγα χαρά, και αλλά από την άλλη λέμε, είναι η πραγματικότητα, λέμε άλλο τι πάμε να δω, είναι η πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν το κλίμα που κρατούσαν εκεί. Το ΑΠΟΕΛ άλλαξε κάποια δεδομένα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι ήταν σημαντική ομάδα φέτος στο Champions League το ΑΠΟΕΛ. Ότι μπορεί και οι μικροί να αισθάνονται αυτή τη λάμψη του σύγχρονου ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου που παίζεται σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ΑΠΟΕΛ έχει με ενδεικτική τη δήλωση του Μπράιτνερ κερδίσει πολύ περισσότερα από αυτή καθ' αυτή την πρόκριση για τα προημιτελικά. Όμως η αγωνία συνεχίζει να είναι στο μέγιστο βαθμό. Η ελπίδα για μια κλήρωση με ένα συμβατό αντίπαλο εξακολουθεί να δημιουργεί όνειρα για συνέχεια της πορείας. Ένα ακόμη βήμα παρακάτω. Στη Λευκοσία, όλοι κρέμονται από το στόμα του Μπράιτνερ. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η πρώτη ομάδα που βγαίνει από την κληροτίδα. First team drawn in the quarterfinals. ΑΠΟΕΛ FC. ΑΠΟΕΛ FC, the first team drawn in the quarterfinal at their first ever participation. Πλέον και οι 7 ομάδες είναι υποψήφιες. And already the first winner of this year's Champions League for Paul. Yeah. The team of the year. Traveling to Cyprus. Real Madrid.
Real Madrid will travel to Cyprus. Real Madrid, the record, 9 times winner. So the record winner against the newcomer. This is football. And this is the Champions League. Το άκουσμα της αντιπάλου αφήνει ανάμεικτα αισθήματα. Το μέγεθος της είναι τεράστιο. Δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Με τι συναισθήματα υποδέχτηκαν οι άνθρωποι της ομάδας το άκουσμα της βασίλισσας της Ευρώπης. Εκείνη τη στιγμή, όταν βγήκε Ρεάλ, είπα τουλάχιστον θα αποχαιρετήσουμε τη διοργάνωση χάνοντας από μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ήθελα να κληρωθούμε με μια άλλη ομάδα, παραδείγματος χάρη όπως ήταν η Μαρσέη ή η Μπενφίκα ή ακόμα και μια άλλη ομάδα, γιατί υπήρχαν και άλλες ομάδες με τις οποίες θα μπορούσαμε να παίξουμε όχι επί ίσης όρης, αλλά με κάποιες σοβαρές πιθανότητες για να διεκδικήσουμε κάτι καλό. Νομίζω ότι το να είσαι μέρος αυτής της ιστορίας, ελπίζω οι επόμενες γενιές, όχι μόνο των αποελιστών και των υπολείπων, να μπορέσουν να το ζήσουν. Το ότι έχουμε πέσει με τη Ρεάλ ενδεχομένως να είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας απίστευτης πορείας, μιας φανταστικής πορείας, και ανεξαρτήτως του ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, είμαστε ευγνώμονες ότι έχουμε ζήσει αυτό το ταξίδι με το Απόελ. Καταρχήν υπάρχει διαφορετική ψυχολογία και εντύπωση του φιλάθλου με τον ποδοσφαιριστή. Εμείς το βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία, εντελώς διαφορετικά από ότι οι φιλάθλοι. Σίγουρα οι φιλάθλοι θέλουν να δουν αστέρια όπως ο Ρονάλτο, όπως ο Κακά, ο Μπενζεμά, να αγωνίζονται εναντίον της ομάδας τους. Αλλά εμείς δεν τους προτιμούσαμε. Πολύ στεναχωρεμένος, ήμουνα εκνευρισμένος μέσα σε όλο το ενθουσιασμό που μας έχει καταβάλει μετά την πρόκριση με την Λιόν. Θεωρούσα ότι είχαμε λίγο τύχη ακόμα να... Γιατί υπήρχαν αντίπαλοι που ενδεχομένως μέσα σε ενθουσιασμό που είχαμε θα μπορούσαμε να αντιμετωπίζουμε για να έχουμε περαιτέρω βλέψεις για πρόκριση και στα ημιτελικά. Όμως σίγουρα ήταν η πρώτη αίσθηση που είχα όσον αφορά την κλήρωση, ήταν πολύ μεγάλη, θα έλεγα. Είχα πολλά νεύρα για τη Ρεάλ. Τίθεται πάντως και ένα ρητορικό ερώτημα. Ποιες ήταν οι ομάδες που ο Γιοβάνοβιτς θα επέλεγε αν είχε τη δυνατότητα ως αντίπαλους? Η Τσέλσι, Μπενφίκα, Μάρσι. Μπορεί να μην είναι με αυτή τη σειρά, αλλά αυτές οι τρεις ομάδες ήταν ομάδες που πιστεύω ότι πλέον μετά την νίκη επί της Λιόν, η αυτοπεποίθηση που είχαμε και το ενθουσιασμό που είχαμε, τα γινόταν παιχνίδια που τα ψάχναμε την ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία να βρεθούμε και στα ημιτελικά του Champions. Αυτό σε ό,τι αφορά στην αγωνιστική προσέγγιση. Γιατί σε πολλούς άλλους τομείς που διέπουν το οργανόγραμμα μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας, η κλήρωση με τη Ρεάλ θα άνοιγε νέους ορίζοντες. Εάν, για παράδειγμα, εμείς είμαστε 5-10 άτομα προσωπικό, η πιο μικρή ομάδα από τους αντιπάλους μας μπορεί να έχει 100 άτομα προσωπικό. Εμείς πάντα προσπαθούμε όλα αυτά τα οποία αποκομίσαμε να δούμε ποια μας αφορούν και εμάς και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα βάλουμε σε χρήση το συντομότερο δυνατόν. Ο πρώτος άνθρωπος που πλησίασε τους εκπροσώπους του ΑΠΟΕΛ μετά την κλήρωση ήταν ένας ποδοσφαιρικός θρύλος. Ο Εμίλιο Μπουντρακένιο, τεχνικός διευθυντής πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε την πρώτη γνωριμία. Ο Μπουντρακένιο μας είχε πει ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Παίχτης ο οποίος άφησε την εποχή στη Ρεάλ και μας έδωσε και τα συγχαρητήρια του. Τόσο και αυτού, όσο και των συμπαιχτών του, των παλέμαχων του που ήταν μαζί του και αγωνίστηκαν, γνωρίζουν πλέον το ΑΠΟΕΛ. Ήταν ο Εμίλιο Μπουντρακένιο. Όσο και να ακούγεται, να χτυπά το τηλέφωνο σου και να απαντάς και να σου λέει «Hello Mario, this is Emilio». Είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν μπορώ να το περιγράψω. Οι επαφές με το προσωπικό δυναμικό της Ρεάλ ήταν πραγματικά πρωτόγνωρες.
Μπορεί οι άνθρωποι της εταιρείας να είχαν την εμπειρία του 2009, αλλά και του 2011 και μάλιστα σε επίπεδο Chelsea και Lyon, όμως το εμπορικό όνομα της ισπανικής ομάδας και ο τρόπος λειτουργίας της ήταν πραγματικά απίστευτος σε σχέση με ό,τι είχαν ζήσει στο παρελθόν. Για το κάθε πόστο, για την κάθε λεπτομέρεια, είχαν ένα εξειδικευμένο άτομο το οποίο το χειριζόταν. Τις άλλες ομάδες μπορεί να είχαμε με 2 άτομα επικοινωνία, 3 άτομα επικοινωνία, να αλλάζαμε. Με τη Real είχες, έστελνες στο κεντρικό άτομο, στο υπεύθυνο άτομο και αμέσως σε παρέμπαινε, μπορεί σε 7-8 άτομα να είχες επικοινωνία για όλα τα θέματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα κρύβονται στο παρασκήνιο της διοργάνωσης του πιο μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού στην ιστορία των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα θα ήταν η διαχείριση των εισιτηρίων. Γιατί αν στο παιχνίδι με τη Λιόν η ζήτηση ήταν τεράστια, στον αγώνα με τη Ριάλ Μαδρίτης θα έπαιρνε μυθικές διαστάσεις. Τόσο πολύ μας άλλαξε τη ζωή το ΑΠΟΕΛ Ρεάλ. Είναι εκεί που όλη η Κύπρος θα είναι δυνατόν να έμπαινε σε ένα στάδιο. Ο κόσμος παθαίνει αμόκ. Όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο μέσω διαδικτύου και προτεραιότητας έχει καλώς. Όμως για πάρα πολύ κόσμο, η εξασφάλιση της εισόδου στο γήπεδο δεν μπορούσε να είναι δυνατή. Κάποια μικρά κενά στην σωστή διαχείριση φαίνουν τρεις μέρες πριν από τον αγώνα ένα πρωτοφανές φαινόμενο στα εκδοτήρια του Γασιπή. Η μεγαλύτερη ουρά που παρουσιάστηκε ποτέ. Και δυστυχώς τα εισιτήρια ελάχιστα για τον όγκο των οπαδών που μαζεύτηκαν εκεί. Αξιέστε. Μια λέξη μόνο αυτό. Δεν έχω να πω κάτι. Βλέποντας τον κόσμο. Γυναικόπαιδα, ηλικιωμένους, μωρά, να θέλουν ένα εισιτήριο για να μπουν στο γήπεδο. Επικρατεί όμως, δεν επικρατεί αυτός ο ενθουσιασμός, δεν επικρατεί αυτή η ικανοποίηση ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση. Επικρατεί απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν μπορούσες να σου εξυπηρετήσεις. Εκείνη την ημέρα είχα ειδοποιηθεί από πιο νωρίς από τους υπαλλήλους που ήρθαν στο γραφείο, στο γήπεδο στις 7, ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Όταν ήρθα, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα ξαναδεί. Κόσμος τουλάχιστον 6-7.000 κόσμος από τα ταμεία μέχρι έξω στο δρόμο. Και όταν έμαθα και τον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος επρόκειτο να βγει στα ταμεία, και κατάλαβα ότι είχε γίνει κάποια λαθασμένη διαχείριση και θα είχαμε προβλήματα, αφενός ανησύγησα για λόγους ασφάλειας, διότι ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και δεύτερον, μετά, όταν όπως εξελίχθηκε η ημέρα, πραγματικά λυπήθηκα τον κόσμο πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ άσχημα εκείνη την ημέρα. Διότι έβλεπες κόσμο, έβλεπες γιαγιές οι οποίες πιάνουν τα παιδιά τους από το στρατό. Και ήρθαν από η ώρα 4 το πρωί με την καρέκλα τους και κάτσαν έξω από τα ταμεία για να πάρουν εισιτήρια. Ήταν άσχημα. Πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ άσχημα εκείνη την ημέρα. Ως το βράδυ ήμουν σε άσχημη κατάσταση και λυπήθηκα τον κόσμο. Από τις χειρότερες εβδομάδες που έζησα στο Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, ήταν ένα πράγμα νομίζω το οποίο κανείς δεν το περίμενε. Υπήρχε μια τεράστια πίεση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και σίγουρα εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι έγινα αρκετά λάθη. Οπωσδήποτε μας προβλημάτισε για το μέλλον, όχι μόνο για ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά επίσης και για τα κυπριακά παιχνίδια, τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο Γιοβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί την πιο δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Το μέγεθος της Ρεάλ την κατατάσσει τη δεδομένη στιγμή ως μια από τις δύο κορυφαίες ομάδες του πλανήτη. Γι' αυτό και αποφασίζει άμεσα με το άκουσμα της κλήρωσης να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και να βάλει τα πράγματα σε μια σωστή ποδοσφαιρική διάσταση. Και θα έπρεπε εκείνο το βράδυ, ακριβώς το βράδυ της κλήρωσης, να τοποθετηθώ για την κλήρωση στους ποδοσφαιριστές μου, ώστε να το αφήσουμε αυτό το παιχνίδι έξω από την διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, για να μπορούμε να προετοιμαστούμε και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, άρα να ξέρουν